αλλά και το παρελθόντος. Με σκοπό βέβαια να την αξιοποιήσουμε στο μέλλον. Η ιστορία νομίζω είναι αυτό το οποίο λένε πάρα πολλοί, ότι όσοι τη γνωρίζουν είναι καταδικασμένοι να την επαναλάβουν. Ένας κομμουνιστής Ιταλός, ο Γκράμσι, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει ποτέ, είχε πει το εξής: η ιστορία διδάσκει, αλλά δεν έχει κανένα μαθητή. Εγώ λέω το ανάποδο. Εμείς εδώ πρέπει να έχουμε πολλούς μαθητές, γιατί αυτό οφείλουμε για τη νέα γενιά. Γιατί η ιστορία αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον. Και αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι. Και ξέρετε κάτι, θα πω, γιατί εγώ θα σταθώ και θα κλείσω λίγο ερετικά. Εδώ γύρω μας έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε κάθε μέρα να χάνονται άμαχοι, να χάνονται ζωές και παιδιά. Πριν από μερικές μέρες, ένα γεγονός. Στη γειτονική αίθουσα Πάσλεϊ, στη βάση της εισόδου σε αυτήν, σχηματιζόταν κόνος τάχτης, στον οποίο εντοπίστηκε υλικό, που προφανώς είχε ληφθεί εκεί στο πλαίσιο της λαχτρείας. Τα ανοίγματα δίπλα στους δρόμους λέγονταν χάσματα και αξιοποιούνταν στη λαχτρεία. Το χώρο του βόρειου μυχού, σηματοδοτούσε ένας δεύτερος μικρότερος βέντυλος που όριζε την είσοδό του. Κατά μήκος των εξωτερικών του κομμάτων του εντοπίστηκαν πολλά αγγεία της περίοδου των νέων ανακτόρων, δηλαδή της περίοδου από το 1700 μέχρι το 1450 π.Χ. Στους ιστορικούς χρόνους, από το 1100 δηλαδή μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, μια σειρά από ειδόλια εντοπίστηκαν στην περιοχή κυρίως του κεντρικού Σταραγμίδη, στο Βόρειο Μυχό, στο εξαιρετικά διαταραγμένο εξαιτίας της υδατοσυλλογής δυτικό τμήμα. Χρονολογούνται από το τέλος της εποχής του Χαλκού, το 1100 δηλαδή π.Χ., μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια, ως το 69 π.Χ. για την Κρήτη. Σε αυτή τη διαφάνεια, την τελευταία, βλέπετε θράψματα λίγνων της ρωμαϊκής περίοδου που ακολούθησε και που φτάνει μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστού. Στο τέλος της αρχαιότητας, η λατρεία στο στήλο Μελιδονίου συνδέεται επιγραφικά με τον Ελλή, όπως γίνεται αντιληπτό από την επιγραφή «Υπόναξ Διοκλείος Ερμάη», είναι μια δοτική αυτοτολιοταϊκή, «Ευχάν», στην είσοδο ακριβώς, η οποία χρονολογείται μεταξύ 1ου αιώνα και 3ου αιώνα μετά Χριστόν, καθώς και από μια πολύστιχη προσευχή της Σικατέρας του Σαλουίου Μινά, γνωστής από τον 15ο αιώνα βέβαια, που σήμερα όμως παραμένει χαμένη κάτω από τον όγκο του φερτού υλικού της εισόδου. Η προσευχή. Το 1998 εντοπίστηκαν 2.500 επιγραφές και χαράγματα στα τυχώματα των αιθουσών Ιρών και Πάσλεϊ, στο ανατολικότερο τμήμα του Σπηλαίου, στην αίθουσα των επιγραφών όπως λέγεται σήμερα, καθώς και στον προσδισμάς πλόκαμο του Σπηλαίου. Αυτά χρονολογούνται από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι επιγραφές της ύστερης αρχαιότητας εντοπίζονται στο τελευταίο τμήμα του Σπηλαίου, εκεί που είναι το Κυκλάκι το πράσινο. Η Τουρκία.
Μήτρο κι αστείς υγιέ, Μήτρο κι αστείς υγιέ μου, προβάλλεμα πάντα μου, προβάλλεμα.
Thank you.
Σας ευχαριστούμε όλους. Να συμπληρώσω από την Οργανωτική Επιτροπή θερμές ευχαριστίες επίσης στον Αντώνη Τοσυπάκη και στην Βαγγελιώτη Ρουσάλη Βασάλου για τη βοήθειά τους. Ακολουθεί έξω στον χώρο του Φουαγγέ δεξίως. Ενώ το πάρκο των προσκυνητών της ελεύθερης άσφαλτος δευτερεύει ότι δεν μπορεί να μεταφράσει το Thank you.
στο οποίο πλέθηκαν οι δόλοι αγαπημένοι συνθηκητής και η Ελληνοπολία σε μεγάλο σχέδιο. Τα όλα δείχνουν ότι ένας λαός είναι. Η κρίση των σπηλαίων ως καταφυγείων ανταλλαγμά στις παραδόσεις που ζουν μέχρι και σήμερα. Σε τρεις διαδοχαράγμους που αναζήτησαν για καταφύγιο σε αυτά, παραπέμπουν εξάλλου και τα ονόματα των σπηλαίων. Χαϊνόπλητα, στην Κρία Βύση, Χαϊνόσπιλος, στην Αμάδα, Χαϊνόσπιλος, στο Γερακάλο, Χαϊνής Φίλος, στο Ζουνίδι, Σκλαβότρυπα, στα Νόρια, για να μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή της Μεταλλικής Ενότητας. Παρόμοιες περιπτώσεις επικοινωνούν στην υπόλοιπα χώρα, όπως είναι τα σπήλια, που συνδέονται με περιόδους χρηστές στην Ισραηλία με τα στη Δυτική Κρήτη είναι πάντως πολλές οι βεβαιωμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα σπηλό χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο. Διατρέποντας την ιστορία, το σπηλό ανθρωπότυπα στα Βλαχάνια Κεδονίας αποτέλεσε καταφύγιο πολιτικών λαμετών από την Κάβο το 1990. Υπάρχει μάλιστα και ευθυπητή επιμαχητική. Στο Καλαγιά, στους αγωγούς της Κεδονίας, δύο χαράκια σπηλέ το σπήλαιο Πλεονερίδη στο Καφέ αποτέλεσε τον τόπο καμούν 180 ανάγκων που είχαν καταφύγει σε αυτό το χώρο. Το σπήλαιο Αγιασμάτη στο Δαξιανό Σφακείο φιλοξένησε επαναστάτες του 1866. Στην επαρχία Σελήνη, το σπήλαιο Ζουλές, του Ιαζουλίδες, αναφέρεται ως τόπος μαρτυρίου 99 ουσίων μαρτύρων που είχαν καταφύγει σε αυτό το χώρο. Στην περιοχή του Μεθύμνου, τόσο από το σπήλαιο Μεθυμνίου, ως καταφύγιο των επόμενων χρησιμοποιήθηκε το 1867, Τσιλάμιας, ο σπήλαιος, στη Μαξό. Ο Χαϊνός Μήνος Μεθύμνου επίσης χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο στις σημαντικές επαναστάσεις. Αντιστοίχως και το σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου στις Βάσσες υπήρξε καταφύγιο κατά τις κριτικές επαναστάσεις. Όλα αυτά τα τοπονύμια εμπλήρια εμπλημιώνται σε μη κριτική αρίστα που αναγνώρισε την υπέροχη. Στο σπήλαιο Ξυλόσπιλο στην περιοχή της Μονής Πρέβελης, ο μοναχός και μετέπειτα ηγούμενος Θεόπλητος Τσαγκαράκης κατασκεύασε τη Σύρια στην Επανάσταση του 1866. Κατά την Επανάσταση του 1866, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε ως αποφυγευτικός χώρος πολεμικών χωρεφείων και γραφείων το σπήλαιο Σκοτεινή στο Ροδάκι. Τα σπήλαια Μπάνα, στα Κλατάνια Καλύφου και το Δυτική Κρήτη χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγιο την περίοδο της λιμανικής κατοχής. Το δεύτερο μάλιστα, η Νοτική Κρήτη, συνδέεται με την αποβολή του στρατιωτικού διοικητή Κρήτης Κράτου σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες. Τα σπήλαια των δύο παραλίων της Περιφερειακής Ενότητας Λατίνου χρησιμοποιήθηκαν με τον τόπο της Ανθρωπίνας. Όσο αποφύγει η πολεμική σήμερα για το σπίτι του Παπαδί στην όρια του Ιδράου του Τίνου με την καρδιά της Άγιας της Κρήτης. Το έτος 1923 είναι συνδυασμένο με την ακραία ιστορία του Παπαδί. Καθώς αυτό που συμβήθηκε ως καταφύγιο αμά, σύμφωνα με την τεχνολογία του λαζοκοπή και μιας περιοχής να παντήλει. Η επίθεση στην περιοχή εκ μέρους του Χουσέιν Πασά εντάσσεται στο πλαίσιο σοβαρών αντισυμβατικών νοσοκομείων που έλαβαν χώρα απάνω της σάκρα της νήσου εκείνων μέρους. Τον Ιανουάριο του 1923 είχε καταστραφεί το προβλέον Λασιχήμι του Πασά Πασά. Το Φεβρουάριο οι επαναστάτες είχαν εκστρατεύσει στη Κίσταλο και το Σέλινο και μένονταν μάθη στην περιοχή Χανίου. Τον ίδιο μήνα προηγήθηκαν περίπου 2.000 γυναικόπορο στο σχολείο της Μιλάνου. Το Μάρτιο είχαν γίνει σφαγές χριστιανών στα περιβολάκια Χανίου και τον Απρίλιο είχαν πραγματοποιηθεί σπουδές μάθη στην περιοχή Ιρακλείου. Το Μάιο κατέφτασε ο Εμμανουήλος Βάζης με πλοία και άντρες για την ενίσχυση του αγώνα. Και ξεκίνησε η καλλιεργία της Κάμερα. Ο Μιούνιος σημειώθηκε ως ουμανικές αναφορές στον περίπεδο και εμφανίστηκε ο δικτυακός στόλος 50 κλείων με 50.000
μήνα που το βάζεις μπροστά στην απειλή εκφυλίου μεταξύ γνωμών της Αριανών, συγκάλεσε συνέλευση στην Ακούβεδο, Αρχοντική Σύνοδο. Τον Ιούλιο, οι μουσουλμάνοι οργάνωσαν τις επιθέσεις στην περιοχή Ιρακλείου και οι επαναστάτες οργάνωσαν επιθέσεις αντιπερισπασμού στις αμυντικές επαρχίες. Στο πλαίσιο της γενικευμένης κοινωνικής επανάστασης, ο Χουσέιν Μπέης εξτράτασε στο Μιλοπόδιο, πέρασε από το Ρωμάνι και άφησε τα πολεοδία του σπηλαίου του Μιλοπόδιου. Όπως είχε οφείσει τον άνθρωπο με τους μεταλληλισσίες του σπήλου, το οποίο θεωρούσε τελικά ασφαλές, καθώς είχε πράξει το ίδιο σαν τέλη Αυγούστου του 1922. Όταν το Μιλοπόδιο είναι 300 ευρώς, και σαν χασά, είχε εξαρτήσει στο κατοικητικό. Και την περίοδο εκείνη, οι άνθρωποι του Μακεδονίου και άλλοι Μακεδονικοί φυσικά είχαν ζητήσει τα καθήκοντα στο σπήλαιο, είχαν καταφέρει να διασωθούν. Οι επαναστατικές ομάδες της περιοχής υποστήριξαν τους ανθρώπους και τα αντιμετωπίστηκαν οι θέσεις απερισπαστών παραδείσματων των καταναλωτών στον Άγιο Μαγδαίο. Μάλιστα, οι Ιταλιανοί καταλήφθηκαν τις επιθέσεις απερισπαστών παραδείσματων. Μετά την παρέλευση